Και ενώ το ημερολόγιο δείχνει μέσα καλοκαιριού, οι ομπρέλες θαλάσσης έχουν αντικατασταθεί από τις ομπρέλες βροχής. Στα νησιά του Ιωνίου έχουν εκδηλωθεί ισχυρές βροχές, ενώ το σύνολο της υπηρετικής τουλάχιστον χώρας θα επηρεαστεί από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Πρωί από την από αύριο το πρωί νωρίς θα βελτιώνει ο καιρός στην Βορειοανατολική Ελλάδα και στη συνέχεια μέχρι αύριο το μεσημέρι θα αποτελέσει πλέον παρελθόν. Έως το πρωί της Τετάρτης τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο νότιο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια υπηρετικά, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Αυτή λοιπόν η μεταβολή του καιρού, η οποία οπωσδήποτε είναι πιο ισχυρή από αυτή που είχαμε πριν από λίγες ημέρες και όχι βέβαια σαν εκείνη που ήταν την περασμένη Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα, καμία σύγκριση μία με την άλλη. Θα επηρεάσει όλη την υπηρετική χώρα και κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, θα έλεγα όλη την Πελοπόννησο και τη Δυτική Στερεά. Ειδικά σήμερα τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και μάλιστα με έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Η εκ νέου ενεργοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών και συνοδών φαινομένων στις περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθούν αποφασίστηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Ο μηχανισμός της υπηρεσίας μας θα βρίσκεται σε ετοιμότητα με διασπορά οχημάτων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει οδηγίες με τις οποίες καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χρόνο εκδήλωσης των φαινομένων. Η Περιφέρεια Αττικής νωρίς το απόγευμα τροποποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει χθες σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.